Την καλησπέρα μου σε όλους. Σήμερα θα συνεχίσουμε το ταξίδι μας προς την γνώση. Θα σας διαβάσω από το χαμόγελο του Πυθαγόρα, έτσι λέγεται το βιβλίο, μαθηματικά για αρχάριους, το χαμόγελο του Πυθαγόρα, Λαμπέρτο Καρθία Δελσίδ ονομάζεται ο συγγραφέα και αναφέρει τον μύθο του Σέσα. Με το που διάβασα αυτόν τον μύθο, τον αγάπησα και τον λάτρεψα, γιατί πάρα πολύ σωστά και όπως θα καταλάβετε μου θύμισε εννοείται την δικιά μας, την ημέτερη, ε, φιλοσοφία και νομίζω ότι είναι ένας μύθος τον οποίο πραγματικά αξίζει να τον παρακολουθήσετε όλοι μέχρι και το τέλος. Φυσικά όσοι από εσά με βλέπετε πρώτη φορά, είμαι ο Γιάννης ο το κανάλι που βλέπετε ονομάζεται Αθετική Ταπαμίνη, ένα κανάλι που ασχολείται με τη θρησκεία, με τη φιλοσοφία, με την αρχαία Ελλάδα και φυσικά και με την επικαιρότητα και χωρίς να θέλω να κουράσω παραπάνω, κάντε like όσοι βλέπετε τακτικά αυτό το κανάλι και φυσικά κάντε like αν σας αρέσει η, φι, η, η φιλοσοφία πόσο μάλλον η μαθηματική φιλοσοφία την οποία θα αναλύσουμε στον μύθο του Σέσα όπως είπα και πριν ένας μύθος από την Ινδία ο οποίος πραγματικά αξίζει να τον ακούσει κάποιος από την πρώτη μέχρι και την τελευταία στιγμή είναι εξαιρετικός Λοιπόν ξεκινάω τα παλιά τα χρόνια και με τον Μαχαραγιά των Ινδιών, ο οποίος Μαχαραγιάς μαγεύτηκε τόσο πολύ μαζί του, ώστε έστειλε να φωνάξουν τον Βραχμάνο για να του προσφέρει την ανάλογη ανταμοιβή. «Θα ήθελα να σε ανταμείψω για τη σημαντική ανακάλυψή σου», του είπε ο Μαχαραγιάς. «Διάλεξε εσύ ο ίδιος την ανταμοιβή σου και θα τη λάβεις αμέσως». Είμαι αρκετά πλούσιο και ισχυρό ώστε να ικανοποιήσω και την πιο τρελή επιθυμία σου. Ο Βραχμάνος ζήτησε από τον Μαχαραγιά λίγο χρόνο για να το σκεφτεί. Την επομένη κατέπληξε τους πάντες με το φαινομενικός τόσο ταπεινό έτοιμά του. Για να ακούσουμε τι ζήτησε. «Καλέ μου άρχοντα», είπε ο Σέσα στο Μαχαραγιά. Σκέφτηκα πια τα να σου ζητήσω. Ζητώ ως πληρωμή όσους κόκους σιταριού χωρέσουν στα 64 τετραγωνάκια του σκακιού μου βαλμένους με τον εξής απλό τρόπο. Έναν κόκο για το πρώτο τετραγωνάκι, δύο για το δεύτερο, τέσσερα για το τρίτο 8 για το τέταρτο, 16 για το πέμπτο και ούτω καθεξής. Προφανώς μέχρι να γεμίσουν τα πολλαπλάσια. Με λίγα λόγια, έχοντας ξεκινήσει με έναν μόνο κόκκο, θα ήθελα <coughs> να μπαίνουν πάντα στο επόμενο τετραγωνάκι η διπλάσιοι κόκκοι σιταριού από εκείνους που θα είναι στο προηγούμενο. Απαντάει ο βασιλιάς. Μήπως θέλεις να χλεβάσεις τη μεγαλοψυχία και τον πλούτο μου» αναφώνησε έκπληκτος ο Μαχαραγιάς. «Πολύ ταπεινό μου φαίνεται το αίτημά σου. Ωστόσο, εάν αυτή είναι η επιθυμία σου, ας είναι. βραδιάσει θα φέρουν στα διαμερίσματά σου το σακί με το σιτάρι». Ο Βραχμάνος χαμογέλασε ανεπέστητα και αναχώρησε από το παλάτι. Έφυγε. Το σούροπο, ο μονάρχης θυμήθηκε την υπόσχεσή του και ρώτησε τον συμβουλάτορά του εάν ο τρέλος είχε ήδη λάβει την ταπεινή ανταμοιβή του. «Μεγαλειότατε», απάντησε ο συμβουλάτορας, «ακόμη εκτελούν τις διαταγές σας». Η μαθηματική της μεγαλειότητάς σας κάθονται και προσδιορίζουν τον αριθμό κόκκων που αντιστοιχούν στο αίτημα του βραχμάνου. Ο Μαχαραγιάς ενοχλήθηκε. Δεν είχε συνηθίσει να εκτελούν τόσο αργά τις διαταγές του. Προτού πέσει για ύπνο, ζήτησε για άλλη μια φορά να μάθει εάν ο Βραχμάνος είχε πάρει το σακί του. «Μεγάλε Μαχαραγιά», του εξήγησε τραυλίζοντα ο συμβουλάτορα. Οι μαθηματικοί ακόμη δεν τελείωσαν του υπολογισμού του. Δουλεύουν ασταμάτητα και ελπίζουν να τελειώσουν την εργασία του πρωτού χαράξει. Δυσαρεστημένο, ο μαχαραγιά έπεσε για ύπνο, ευελπιστώντα πως το πρόβλημα θα είχε λυθεί πρωτού ξυπνήσει. Την επομένη όμως οι υπολογισμοί ακόμη δεν είχαν ολοκληρωθεί, γεγονός που έκανε τον δυσαρεστημένο μονάρχη να απολύσει τους μαθηματικούς του. Ένας από τους αξιωματούχους επικρότησε την απόφαση του Μαχαραγιά επιχειρηματολογώντας ότι οι μαθηματικοί του χρησιμοποιούσαν πεπαλαιωμένες μεθόδους, δηλαδή παλιές, αρχές, και ανέφερε στο Μαχαραγιά κάποιους μαθηματικούς της βορειοδυτικής επαρχίας του βασιλείου, οι οποίοι εδώ και καιρό χρησιμοποιούσαν μία μέθοδο υπολογισμού πολύ ανώτερη από εκείνη που παραδοσιακώς χρησιμοποιούσαν στην αυλή. Πράξεις που απαιτούσαν από τους μαθηματικούς του Μαχαραγιά μερικές ημέρες επίπονης εργασίας θα ήταν για εκείνους τους φημισμένους μαθηματικούς απλώς ζήτημα ορών. Ακολουθώντας αυτήν τη συμβουλή, ο Μαχαραγιάς έστειλε να φέρουν έναν από αυτούς. Ο μαθηματικός έφτασε στην αυλή και αφού έλυσε το πρόβλημα σε χρόνο δετέ, το βιβλίο αναφέρει σε μηδαμινό χρόνο, παρουσιάστηκε ενώπιον του βασιλιά προκειμένου να το ανακοινώσει το αποτέλεσμα δήλωσε με σοβαρό ύφο. Μεγάλε μαχαραγιά, η ποσότητα σιταριού που σου ζητήθηκε είναι τεράστια. Ο μαχαραγιάς απάντησε ότι όσο μεγάλη και να ήταν η ποσότητα, ασφαλώς και δεν θα άδειαζε τους σιτοβολώνες του. Άκουσε τότε εμβρόντιτος τα λόγια του μαθηματικού. Και ακούστε και εσείς. Άρχοντα, παρόλη τη μεγάλη εξουσία και τον πλούτο σου, δεν είναι στο χέρι σου να δώσεις μία τέτοια ποσότητα σιταριού. Βρίσκεται πολύ πέρα από τη γνώση και τη χρήση που έχουμε για τους αριθμούς θα πρέπει να γνωρίζει η μεγαλειότητά σου ότι ακόμη κι αν αδειάζατε όλους τους σιτοβολώνες του βασιλείου η ποσότητα που θα μπορούσατε να συγκεντρώσετε θα ήταν μηδαμινή σε σχέση με αυτήν στην οποία ανέρχονται οι υπολογισμοί μου. Μάλιστα δεν θα συγκεντρωνόταν ούτε καν μαζεύοντας όλο το σιτάρι όλων των σιτοβολώνων, όλων των βασιλείων της γης. Εάν η μεγαλειότητά σου επιθυμούσε πράγματι να ικανοποιήσει αυτό το αίτημα, θα έπρεπε να αρχίσει δίνοντας εντολή να αποξηράνουν τα ποτάμια, τις λίμνες, τις θάλασσες και τους ωκεανούς, να λιώσουν τα χιόνια και τους πάγους που σκεπάζουν τα βουνά και ορισμένες περιοχές της Ιφιλίου και τέλος να μετατρέψουν τα πάντα σε σιταροχόραφα. Και μόνο αφού θα είχατε σπείρει 73 συνεχόμενες φορές το σύνολο αυτής της έκτασης, θα μπορούσατε να ξεπληρώσετε τούτο το χρέος σε μόλις 64 τετραγωνάκια του σκακιού. Όμως για να συγκεντρώσει μια τέτοια ποσότητα η μεγαλειότητά σου θα έπρεπε να αποθηκεύσει το σιτάρι σε έναν χώρο με χωρητικότητα περίπου 12 τρισεκατομμύρια 3 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα και να χτίσει έναν σιτοβολόνα με 5 μέτρα πλάτος, 10 μέτρα μήκος και 300 εκατομμύρια, εκατομμύρια, 300 εκατομμύρια χιλιόμετρα σε ύψος. Δηλαδή ύψος με το διπλάσιο της απόστασης μεταξύ της γης και του ήλιου. Εν κατακλείδη πρόσθεσε ο σοφός η κόκκιση ταριού που σου ζήτησε ο Βραχμάνος είναι και θα σας βάλω το νούμερο να το δείτε, το έχω ετοιμάσει για σας 18 πεντάκης 446 τετράκης 744 τρισεκατομμύρια, 73 δισεκατομμύρια, 709 εκατομμύρια, 551.615 κόκκι σιταριού προκειμένου να μπορέσει ο Μαχαραγιάς να ξεπληρώσει το χρέος του προς τον Βραχμάνο. Ποσότητα τεράστια έτσι τεράστια. ο Μαχαραγιά κατάλαβε τότε την τεράστια σημασία του παιχνιδιού που είχε επινοήσει ο Βραχμάνος παιχνίδι τόσο εφευρετικό όσο και το ίδιο το αίτημά του. Ο βασιλιάς ρώτησε τον μαθηματικό. Πες μου, λοιπόν, σοφέ άνθρωπε, τι πρέπει να κάνω για να ξοφλήσω ένα τόσο ταπεινό χρέος. Ο αριθμητικός σκέφτηκε λίγο και τον συμβούλευσε το εξής. Πρέπει να κάνουμε αυτόν τον πονηρό βραχμάνο να πέσει στην ίδια του την παγίδα. Διάταξε τον να έλθει αυτός ο ίδιος να μετρήσει κόκο κόκο όλη την ποσότητα σιταριού που είχε την ανέδεια να σου ζητήσει. Ακόμη και να δούλευε ασταμάτητα νυχθημερών στον ρυθμό του ενός κόκκου ανά δευτερόλεπτο θα μετρούσε μονάχα ένα κυβικό μέτρο σε έξι μήνες γύρω στα 20 κυβικά μέτρα σε 10 χρόνια και ένα πολύ ασήμαντο μέρος της ολικής ποσότητας κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης ζωής του. Ο Μαχαραγιάς άκουσε τη συμβουλή του. Διαπιστώνοντας ότι είχε παγιδευτεί, ο Βραχμάνος Σέσα χάρισε το χρέος στο Μαχαραγιά, του οποίου και τελικός έγινε φίλος. Και κάπως έτσι αγαπητοί μου τηλεθεατές, τελειώνει αυτός ο απίστευτος μύθος του Σέσα, ο οποίος ενώ στην αρχή υποτιμήθηκε αυτός ο άνθρωπος από το Μαχαραγιά, στη συνέχεια ο Μαχαραγιάς αναγκάστηκε να παραδεχτεί την τεράστια ξυπνάδα και το μεγάλο μυαλό που διέθετε αυτός ο άνθρωπος και φυσικά όπως σας διάβασα ο Βραχμάνος ο Σέσα τελικά του χάρισε το χρέος του Μαχαραγιά και κάπως έτσι έγιναν φίλοι. Αν η εκπομπή σας άρεσε παιδιά, μπορείτε φυσικά ελεύθερα να την κοινοποιήσετε και φυσικά να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι. Αυτά από μένα, είμαι ο Γιάννης ο Καραγιανίδης. να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια σε όλους, θα τα πούμε τις επόμενες ημέρες με, με παρόμοια βίντεο. Καλό βράδυ, γεια σας.